είμαστε εδώ. Επιστροφή στο κόκκινο και στη νέα τηλεόραση. Τη φάγαμε την πατατοσαλάτα μας. Γεμίσαμε έτσι με ωραίες βουτυρένιες γεύσεις. Και επιστρέφουμε στο κόκκινο και στη νέα τηλεόραση με την πολύ πολύ αγαπημένη συνεργάτητα, την ψυχολόγο, την Ιωάννα Τιφαντζίκη. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Και χρόνια πολλά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Κάνουμε μια μικρή ανατροπή και από Τετάρτη το πάμε Πέμπτη λόγω των ημερών. Είσαι καλά? Είμαι καλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Πέρασες όμορφα. Περνάω ωραία και ξεκουράζομαι. Μπράβο, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως σημαντικό είναι να καταλάβουμε τι γίνεται με αυτή τη μελαγχολία των γιορτών και πόσο σοβαρή είναι μια τέτοια κατάσταση και αν έρχεται και φεύγει με το τέλος των γιορτών ή αν τελικά υπάρχει περίπτωση να παγιωθεί κιόλας. Ναι. Πολύ συχνά με ρωτούν, η μελαγχολία των εορτών είναι κατάθλιψη? Να κάνουμε, και εδώ σε αυτό το σημείο εγώ θέλω να κάνω μια βασική διαφοροποίηση. Να πούμε ότι η κατάθλιψη είναι μια ψυχική διαταραχή. Είναι μια διαταραχή της διάθεσης. Η μελαγχολία έχει κάποια καταθλιπτικόμορφα συμπτώματα, ναι μεν, τα οποία θα πούμε στην πορεία, ωστόσο είναι μια συναισθηματική κατάσταση. Μάλιστα. Έχει μια διαφορά. Άρα δεν θα πρέπει να μας ανησυχεί. Ωστόσο, εάν δούμε, και το υπογραμμίζω το ωστόσο, εάν δούμε ότι τα συμπτώματα τα οποία θα αναφέρουμε ευθύς αμέσως εμένουν στο χρόνο και σε διάρκεια, αλλά και σε συχνότητα, τότε πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά και να μιλήσουμε με έναν ειδικό. Μάλιστα. Πάμε να δούμε ένα βιντεάκι πολύ πολύ μικρό που θα μας βάλει στο κλίμα. Βέβαια. Παιδιά, αλήθεια μου το λέτε τώρα αυτό? Ωραία, δεν το έχουμε ακόμα το βιντεάκι, οπότε ας το δούμε στο τέλος της ενότητας. Πάμε να ξεδιπλώσουμε λιγάκι λοιπόν το θέμα. Ξέρεις τι εγώ είναι... Πριν με πιάσει εμένα η δική μου η μελαγχολία, όπως καταλαβαίνεις, γιατί δεν ξέρω, μάλλον θα αναγνωρίσω πολλά από τα συμπτώματα που θα πεις. Τουλάχιστον για τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί φέτος νομίζω ότι είμαι καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά την περίοδο των Χριστουγέννων. Φτού-φτού. Χαίρομαι που το ακούω αυτό. Ειλικρινά. Να δούμε λοιπόν λίγο τα συμπτώματα. Υπάρχουν κάποια καταθλιπτικόμορφα συμπτώματα, όπως είπαμε και πριν, τα οποία μπορεί να έχουν να κάνουν με πεσμένη διάθεση, με άγχος, με ευερεθιστότητα, με μια αδυναμία συγκέντρωσης, το άτομο δηλαδή δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί, με μια έλλειψη ευχαρίστησης από κατά τα άλλα ευχάριστες δραστηριότητες, με μια τάση υπερφαγίας, να τρώει δηλαδή συνεχώς, είτε να τρώει ελάχιστα. Κάτι το οποίο συμβαίνει όμως και στην κατάθλιψη, έτσι δεν σωστά, είναι? Σωστά, σωστά. Γι' αυτό λέμε ότι πολλά από τα συμπτώματα είναι καταθλιπτικόμορφα. Ναι, ναι, ναι. Φέρουν δηλαδή στοιχεία κατάθλιψης. Ωστόσο, κάνουμε προς το παρόν τη διαφοροποίηση από αυτήν και μιλάμε για τη μελαγχολία σήμερα. Την κατάθλιψη τη θίξουμε σε άλλη εκπομπή, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις γύρω από αυτό και πάρα πολλοί μύθοι. Οπότε, όπως επίσης και μία δυσκολία στον ύπνο. Το άτομο δηλαδή μπορεί να θέλει είτε να κοιμάται πάρα πολλές ώρες, είτε να κοιμάται ελάχιστα. Να κοιμάται ελάχιστα γιατί θεωρεί ότι δεν μπορεί άλλο. Δεν μπορεί να κοιμηθεί. Α, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Συνεχώς οι σκέψεις τον βασανίζουν. Πόσο βασανιστικό αυτό. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Και θέλω να σου πω ότι πολλά από αυτά τα συμπτώματα αλληλοεπικαλύπτονται κιόλας. Δηλαδή, όταν κάποιος δεν τρέφεται σωστά, όταν κάποιος δεν κοιμάται σωστά, τότε υπάρχει και μία συνεπακόλουθη ευερεθιστότητα. Βέβαια. Έτσι. Μία επιθετικότητα, ένα άγχος ή ένα θυμός ενδεχομένως. Και το άγχος θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ κέριο συνέστημα στη μελαγχολία. Από το πώς θα τα προλάβουμε όλα στις ημέρες των γιορτών. Πολύ συχνά το ακούω αυτό και στο γραφείο, διότι ξέρεις, υπάρχει εγώ μια πάρα πολύ έντονη κοινωνική πίεση από τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, τα Χριστούγεννα πρέπει, και υπογραμμίζω το πρέπει και θα το καταρρύψουμε στη συνέχεια, να είμαστε όλοι χαροποί, να είμαστε όλοι γιορτινοί. Να γυρίσουμε το διακόπτη. Να εκεί γυρίσουμε που λέει το χαρά. Διακόπτη στη χαρά. Ή νιώθουμε, δεν νιώθουμε, υπάρχει μια καταναγκαστική χαρά. Επέτρεψέ μου να πω. Βεβαίως, φυσικά. Έτσι, εγώ μαζί σου είμαι. Όπου μαθαίνουμε λοιπόν από πολύ μικρή ηλικία ότι τα Χριστούγεννα είναι μια περίοδος όπου ανταλλάσσουμε δώρα, όπου είμαστε χαμογελαστοί, είμαστε γιορτινοί, φοράμε τα καλά μας, στολίζουμε το δέντρο, τρώμε όλοι μαζί οικογενειακώς. Και εκεί βγαίνουν και τα μαχαίρια στα οικογενειακά τραπέζια, γιατί πίεσε τον εαυτό σου να είσαι όπως πρέπει και όπως σου επιβάλλει έτσι ο κοινωνικός περίγυρος. Και ξαφνικά βέβαια. Και δεν είναι τυχαίο, όλοι στα χριστουγεννιάτικα τραπέζια μεταξύ τους σφάζονται. Και θέλω να σου πω ότι τις περισσότερες φορές.
Έχεις δίκιο σε αυτό, διότι αυτή η καταναγκαστική παρουσία που είπα και πριν είναι μία από τις βασικές αιτίες της μελαγχολίας των εορτών. Mm-hmm. Ότι πρέπει να παραστώ στο οικογενειακό τραπέζι, γιατί με πιέζει ο σύντροφος ενδεχομένως, με πιέζει ο σύζυγος, με πιέζει η οικογένεια. Μία φορά το χρόνο βρισκόμαστε, ακούω πολύ συχνά. Ψέμα. Μεγάλο ψέμα αυτό. Μία φορά το χρόνο, άρα να κάνουμε αυτό το πρέπει, το καταναγκαστικό. Mm-hmm. Επομένως, υπάρχει μία πίεση. Κοινωνική, εκ των συνθήκων, εκ της περίοδου της Χριστουγεννιάτικης, αν μου επιτρέπετε να πω. Οπότε, όταν υπάρχει και μία πίεση ψυχική σε όλους εμάς πριν από την εορταστική περίοδο, φαντάζομαι ότι αυτή η πίεση έρχεται και πολλαπλασιάζεται. Και έτσι βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ έντονο άγχος, υπάρχει έντονη ευερεθιστότητα, υπάρχουν πολλά έντονα συμπτώματα καταθλιπτικόμορφα. Υπάρχει περίπτωση όλη αυτή η κατάσταση και όλα αυτά τα συμπτώματα να φανερώνουν μία κατάσταση που ενδεχομένως να υποβόσκει μέσα μας και να εκδηλώνεται με την έξτρα πίεση που αισθανόμαστε αυτές τις μέρες? Θέλω να σου πω ότι οι γιορτές γενικότερα και τα Χριστούγεννα λειτουργούν σαν μεγενθητικό φακό. Mm. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα συναίσθημα, όταν έχουμε μία διάθεση η οποία είναι χαρούμενη, είναι θετική, πριν από τις γιορτές, αυτή η διάθεση έχει την τάση να μεγενθύνεται. Ενάντια σε αυτό, εάν έχουμε μια διάθεση η οποία δεν είναι πάρα πολύ καλή, είτε γιατί νιώθουμε άγχος, κόπωση, κούραση, αντιμετωπίζουμε οικονομικές δυσκολίες, υπάρχει κάποιο θέμα υγείας, έχουμε βιώσει πρόσφατα κάποια απώλεια, είτε είναι εργασιακή αυτή, είτε είναι ενός συντρόφου, είτε ενός φίλου, ενός συγγενή. Αυτό το συναίσθημα, υπό την πίεση των Χριστουγέννων, έχει την τάση επίσης να μεγενθύνεται. Άρα λέμε ότι λειτουργεί σαν μεγεθυντικός φακός. Και έθιξες τώρα το οικονομικό θέμα. Mm-hmm. Και είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Γιατί ξαφνικά θα πρέπει να υπερκαταναλώσουμε τα Χριστούγεννα. Και ξέρουμε ότι έχουμε όλοι πια θέματα οικονομικά, ότι δεν περνάμε και την καλύτερη μας φάση. Και μας αναγκάζει ένα ολόκληρο σύστημα ή το μυαλό μας, μέσα στο οποίο δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει εκείνες τις μέρες, να καταναλώσουμε χωρίς να έχουμε. Γιατί πρέπει. Mm-hmm. Όσο πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, άλλο τόσο πρέπει και να καταναλώσουμε. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν πολύ σωστά, όπως το θέτησε, μία καταναλωτική έτσι τάση, mm-hmm. η οποία εδώ και αρκετά χρόνια έχει ουσιαστικά μπει στο κλίμα των Χριστουγέννων και έχει και αυτή μεγενθηθεί. Οπότε το σημαντικό ποιο είναι, βλέπουμε και πολύ συχνά το συζητάμε με γονείς και στο γραφείο αυτό, ότι δεν εστιάζουμε στα ουσιώδη, στις ανθρώπινες σχέσεις, στην επικοινωνία, στο να πάω να βγω και να πιω ένα καφέ με ένα φίλο. Ακόμα και στα υλικά αγαθά, τα οποία όμως μας είναι απαραίτητα. Χτίζουμε τις σχέσεις μας και την εικόνα του εαυτού μας γύρω από ένα μοντέλο καταναλωτικό. Είμαι σημαντικός, έχω αξία, χτίζω μια σχέση και είμαι αποδεκτός μονάχα όταν προσφέρω και μονάχα όταν καταναλώνω. Και όχι με τα ωραία τα παλιτό τα οποία κυκλοφορούν σε ένα εξώφυλλο και είναι της μόδας και εγώ χωρίς το παλιτό αυτό δεν έχω προσωπικότητα ή δεν είμαι ευτυχισμένη. Δηλαδή, λίγο να βάλουμε μια σωστή ιεραρχία και σωστές προτεραιότητες. Ναι. Και ένας πολύ μεγάλος αριθμός που οδήγησε σε κατάθλιψη ένα μεγάλο μέρος έχει να κάνει και με αυτό το κομμάτι, ότι ξαφνικά με το που επήλθε η οικονομική κρίση, με το που άλλαξαν τα οικονομικά δεδομένα και στη χώρα μας, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, που σαφώς η κατάθλιψη δεν προήλθε μόνο από αυτό, αλλά να υπογραμμίσω ότι είναι και αυτός ένας παράγοντας, έχασαν αυτή τους την ανάγκη να καταναλώνουν. Και συνάμα μαζί με αυτή την ανάγκη να καταναλώνουν και το κομμάτι του εαυτού τους που είχαν χτίσει, νιώθοντας σημαντικοί εφόσον κατανάλωναν. Όταν λοιπόν έπαψαν να έχουν τη δυνατότητα να καταναλώνουν όσο θα ήθελαν εκείνοι, έπαψαν να έχουν και ένα κομμάτι του εαυτού τους γύρω από το οποίο είχαν χτίσει και την αυτοεκτίμηση και την αυτοεικόνα τους. Περισσότερο οι γυναίκες, έχω την αίσθηση, ότι πέφτουν σε αυτή την μελαγχολία των γιορτών. Πάλι δεν έχει να κάνει με το φίλο. Βάσει ερευνών, οι γυναίκες δείχνουν μία αυξητική τάση. Mm-hmm. Διότι οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς σε οτιδήποτε έχει να κάνει με το σχετίζεσθε. Ναι. Άρα, επειδή είναι πιο επιρρεπείς στο συναίσθημα, στο πώς το εκφράζουν, στο πώς αλληλεπιδρούν με τους γύρω τους, είναι αυτές τις οποίες παρουσιάζεται βιβλιογραφικά μία αυξητική τάση κατά 40%. Τις ημέρες των εορτών. Να σε ρωτήσω κάτι, βρεσή Ιωάννα. Υπάρχει περίπτωση οι άνθρωποι που είναι δίπλα μας, mm-hmm. Και δεν μιλώ τόσο για την οικογένεια ή για τους φίλους μας, αλλά κυρίως για τους ανθρώπους που μένουν κάτω από την ίδια στέγη. Mm-hmm. Άρα έχουμε και την περισσότερη επαφή και επικοινωνία μας στην καθημερινότητά μας. Υπάρχει περίπτωση να είναι ικανοί να σου χαλάσουν ή να σου φτιάξουν τη διάθεση στις γιορτές?
Έχει και να επηρεαστούμε και να επηρεαστεί ο ψυχικός μας κόσμος εξαιτίας κάποιων ανθρώπων. Και εδώ εγώ μου δίνεις μια πάρα πολύ καλή πάσα, θα μιλήσω τηλεοπτικά. Ένα από τα βασικά κομμάτια της μελαγχολίας, πέρα από, από τον οικονομικό παράγοντα που είναι πολύ βασικός, πέρα από τις ενδοοικογενειακές συγκρούσεις που προκύπτουν γύρω από το οικογενειακό τραπέζι, όπως πριν ανέφερες, έχει να κάνει και με τις υψηλές προσδοκίες. Επειδή τα Χριστούγεννα έχουν, πέρα από την καταναλωτική τάση που τα χαρακτηρίζουν, έχουν και πάρα πολύ ψηλές προσδοκίες ότι όλοι φοράμε τα γιορτινά μας, όλοι αγαπιόμαστε μεταξύ μας, οι σχέσεις είναι αρμονικές και πρέπει να είναι αρμονικές. Αυτό το καταναγκαστικό πρέπει. Έτσι λοιπόν, ενδόμηχα μέσα μας διαμορφώνουμε πάρα πολύ ψηλές προσδοκίες. Ότι πρέπει να υποδεχθούμε τους αγαπημένους μας, να καθίσουμε όλοι μαζί γύρω από το γιορτινό τραπέζι και να απολαύσουμε ένα υπέροχο γεύμα. Όμως αυτό το οποίο θέλω να υπογραμμίσω και να ακούσουν οι τηλεθεατές είναι ότι δεν υπάρχει. Πρέπει. Η καταναγκαστική παρουσία είναι μία, επαναλαμβάνω, από τις βασικές αιτίες της μελαγχολίας των Χριστουγέννων. Το πρέπει έχει να κάνει με το τι αντέχουμε εμείς οι ίδιοι σαν άτομα. Δεν πρέπει να είμαστε γιορτινοί εάν δεν το αντέχουμε ή δεν νιώθουμε γιορτινοί. Ή αν δεν το θέλουμε. Ή αν δεν το θέλουμε. Θέλω να είμαι έτσι, θέλω ή δεν θέλω να πάω στο οικογενειακό τραπέζι. Κανείς δεν μπορεί να σας αναγκάσει και, εν πάση περιπτώσει, αν εμείς είμαστε καλά με την δική μας την επιλογή, οι υπόλοιποι θα είναι καλά επίσης. Ακριβώς. Γιατί για να μπορέσουμε και να φροντίσουμε τους άλλους και να έχουμε σχέσεις υγιείς που βασίζονται σε γερά θεμέλια, είτε με το σύντροφο, με το σύζυγο, τα παιδιά. Από όλα να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Να υπάρχει μια αίσθηση αυτοφροντίδας. Φροντίζοντας τους άλλους και παραλείποντας τις δικές μας προσωπικές ανάγκες, δηλώνουμε μια καταναγκαστική παρουσία στα θέλω των άλλων και αφήνουμε πίσω τον εαυτό μας. Και επίσης, συγγνώμη, δική μου παρένθεση, δεν ξέρετε τι χάνετε αν δεν έχετε περάσει Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά, όχι με κολονάτα ποτήρια γεμάτα σαμπάνια και παραγεμισμένες γαλοπούλες, αλλά έτσι με μια μπυρίτσα στο χέρι και με ωραία σουβλάκια και σε ένα παγκάκι, να μην σας πω. Τι ωραία, όταν έχετε μια ωραία ζεστή αγκαλιά και ζεστά χαμόγελα γύρω σας. Αυτό, κλείνω τη δική μου την παρένθεση. Είναι πολύ βασικό. Γιατί φτάνει με τα ηλουστρασιόν τα εξώφυλλα, δηλαδή εγώ δεν μπορώ, βαριέμαι κιόλας. Είναι μια εικόνα που έτσι προβάλλεται, η οποία απέχει σε πολύ σημαντικό βαθμό από την πραγματικότητα που καθένας από εμάς μπορεί να ζήσει και ακόμα και μην μπορεί να τη ζήσει, από την πραγματικότητα που πραγματικά έχει αξία. Και επίσης το θέμα είναι ότι ακόμα και αν ζήσεις όλη αυτή τη χλειδί των Χριστουγέννων και των γιορτών και της Πρωτοχρονιάς και δεν ξέρω και εγώ τι, τι θα επικρατεί όταν θα γυρίσεις στο σπίτι, όταν θα εξαφανιστούν οι χρυσόσκονες και τα γκλίτερ και όταν θα βγάλεις το ωραίο σου το φόρεμα και το κόκκινο το κραγιόν σου και όταν ο άνθρωπος σου θα βγάλει το κουστούμι και τη γραβάτα, εκεί... Τι μένει, υπάρχει κάτι που μένει, που είναι και η ουσία του πράγματος. Και θέλω να σου αναφέρω και άλλο έναν άξονα που έχει να κάνει, που σχετίζεται με τη μελαγχολία των εορτών και έχει να κάνει με το αίσθημα μοναξιάς. Και να πούμε ότι μόνος μπορεί να νιώθει κάποιος παρουσία πολλών ατόμων γύρω του. Μόνος μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος μέσα σε μια σχέση, μέσα σε ένα ζευγάρι, μέσα σε μια οικογένεια. Δίπλα μόνος και ξένος κιόλας. Και ξένος κιόλας, μόνος μπορεί να νιώθει και με τον ίδιο τον εαυτό ακόμη. Οπότε αυτό το αίσθημα της μοναξιάς είναι πάρα πολύ βασικό. Να κάνουμε πράγματα τα οποία μας κάνουν να νιώθουμε καλά. Ακόμα κι αν αυτό είναι μια απλή βόλτα, ένας καφές με ένα φίλο που νιώθουμε άνετα. Χωρίς να αυτοπρέπει των Χριστουγέννων. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Πώς το ξεπερνάμε όλο αυτό? Καταρχάς, αρχίζουμε και αισθανόμαστε κάποια συμπτώματα. Τσεκάρουμε τους εαυτούς μας, βλέπουμε ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα κρατήσει 5 λεπτά και θα φύγει. Εκεί πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε? Έχει να κάνει με πάρα πολλά κομμάτια, να σου πω επίσης ότι πέρα από τις ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, τις οικονομικές δυσκολίες, το αίσθημα μοναξιάς, έχει να κάνει και με τις προσωπικές καταβολές του κάθε ατόμου που αναβιώνουν τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, εγώ έχω θεραπευόμενους, για παράδειγμα, που μου λένε αυτά τα Christmas blues που περιγράφουμε εμείς, τη μελαγχολία των εορτών, ότι εμείς στο σπίτι μας δεν στολίζαμε ποτέ. Ποτέ δεν υπήρχαν μελομακάρονα, ποτέ δεν υπήρχαν γλυκά, ποτέ δεν υπήρχε ένα πολύ ωραίο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Πήγαινα στα σπίτια των φίλων μου και το έβλεπα και ζήλευα. Και ντρεπόμουν να καλέσω στο δικό μου σπίτι, γιατί εμείς δεν στολίζαμε ποτέ. Άρα, έχει να κάνει και με το τι παρακαταθήκη, τι βαλιτσούλα αναμνήσεων και βιωμάτων φέρει ο καθένας. Άρα αυτό το παιδί που βίωσε τα Χριστούγεννα χωρίς καμία έτσι, χωρίς κανένα θυμοτυπικό, χωρίς καμία ζεστασιά, θαλπορή, τρυφερότητα. Και αυτή την αίσθηση, τέλος πάντων, το χρώμα των γιορτών. Πώς θα μπορέσει να τον απαραγάγει μεγαλώντας και να τον νιώσει.
Άρα έχει να κάνει και πάρα πολύ με τα προσωπικά βιώματα που φέρει ο καθένας. Και το τι διάσταση δίνουμε, και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό και στο κομμάτι της συμβουλευτικής γονέων και μέσα από τα παιδιά μας, στα παιδιά μας μέσα από τις γιορτές, τι αναμνήσεις δημιουργούμε. Αν δημιουργούμε αναμνήσεις που έχουν να κάνουν με ένα άκρατο καταναλωτισμό, με ένα υπερκαταναλωτισμό, τα παιδιά γυρίζουν το φακό της εστίασης στο να καταναλώνουν, στο τι παιχνίδι θα πάρω. Έρχονται γονείς και μου λένε, πηγαίνω στο σπίτι, ανοίγει την πόρτα το παιδί μου και με ρωτάει τι μου έφερες σήμερα, τι θα πάρω, πού θα πάμε και τι θα πάρω. Είναι τα δύο μόνιμα ερωτήματα. Και συνδέουν και τις γιορτές μόνο με αυτό, μόνο συνδέουν, με το δώρο, λοιπόν, όχι με, με μια κατάσταση η οποία μπορεί να δημιουργηθεί και να είναι και πολύ όμορφη. Ακριβώς. Βγάζουμε το κομμάτι της συναισθηματικής θαλπορής, το να μαζευτούμε όμως όλοι μαζί και να κάνουμε πράγματα επειδή το θέλουμε, όχι επειδή πρέπει. Το να φτιάξουμε ένα μελομακάρονα με τα παιδιά, το να πάμε σε μια δραστηριότητα μαζί τους, να πάμε ενδεχομένως στην εκκλησία για όσους το επιθυμούν και θέλουν, να δημιουργήσουμε αναμνήσεις με τα παιδιά μας και στρέφουμε άθελά μας τον προβολέα, αν θέλεις, στο πάρε συνεχώς. Στο πάρε, τι θέλεις, τι παιχνίδι σου έφερε ο νονός, τι παιχνίδι σου έφερε η θεία και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν το παιδί χάνει το νόημα των γιορτών. Αλλά όταν το παιδί φτάνει σε σημείο, και το λέω και σαν μαμά αυτό, να ζήσει έντονες στιγμές, ουσιαστικές στιγμές, τότε εξαφανίζονται όλα τα παιχνίδια. Και αν ρωτήσεις ποιο είναι το ωραίο δώρο που, ή πώς πέρασες φέτος, τι σου πήρε ο Άγιος Βασίλης ή τι σου έφεραν δώρο, δεν θα αναφερθεί τόσο στο δώρο όσο στις ωραίες στιγμές που πέρασε. Ναι, γιατί είναι φοβερό. Όπως λέμε, πολύ συχνά μεγαλώνοντας ξεχνάμε το τι μας έχει πει κάποιος. Δεν ξεχνάμε ποτέ όμως το συναίσθημα που μας δημιούργησε αυτός ο άνθρωπος στην πορεία της ζωής μας. Και αυτό το έχεις παρατηρήσει και εσύ. Δηλαδή, δανείζομαι τώρα, στην επειδή μιλάμε μαζί, ότι θα σου έχει τύχει στην πορεία της ζωής σου να έχεις ξεχάσει τι σου είπε εκείνος ο άνθρωπος που συνάντησε στον δρόμο σου και ήταν σημαντικός ή λιγότερο σημαντικός. Θυμάσαι όμως πώς έκανε να νιώσεις. Παιδί μου, πλάκα κάνεις. Θυμάμαι πολύ καλά, χωρίς να θυμάμαι ακριβώς λόγια, πώς άνθρωποι κατάφεραν να με κάνουν για πάρα πολλά χρόνια να μισώ τα Χριστούγεννα, όχι μόνο 25-26 Δεκεμβρίου, 31 και 1, από λίγο πριν μπει ο Δεκέμβρης μέχρι και λίγο μετά που μας άφηνε. Και ξαφνικά βρίσκομαι όχι απλά να αγαπάω τα Χριστούγεννα, όχι απλά να έχω συμφιλειωθεί με την ιδέα του μήνα, αλλά να βλέπω και στο και να τα αγγίζω, ενώ πριν είχα αλλεργία. Τόσο πολύ. Γι' αυτό σου λέω ότι σου μιλάω και λίγο εμπειρικά. Βιωματικά. Θα μου πεις και εσύ, σαν ενήλικας, τι έκανες, επέτρεψες αυτούς. Ναι, μπορεί και να το επέτρεψα. Είδες όμως αυτό που λέμε, ότι είναι ένα κράμα που κάθε φορά που μου κάνεις μια ερώτηση που έχει να κάνει, που άπτεται σε θέμα σχέσεων ή σε θέμα ψυχολογίας, η απάντησή μου τις περισσότερες φορές είναι εξαρτάται. Γιατί είναι ένα κράμα παραγόντων. Ναι, έχεις δίκιο. Οι λόγοι, δανείζομαι, που σε οδήγησαν να μην θες να κουμπίσεις ένα στολίδι, δεν είναι ένας, είναι πάρα πολλοί και έχουν χτιστεί στην πορεία των χρόνων. Άρα, ποτέ δεν υπάρχει ένας λόγος που μας οδηγεί σε μία συμπεριφορά ή σε μία ενέργεια. Υπάρχουν πολλές συνισταμένες. Και είναι πολύ σημαντικό. Που μπορεί να είναι και επαναλαμβανόμενες. Που μπορεί να είναι και επαναλαμβανόμενες. Και να τις επαναλαμβάνουμε κι εμείς. Γιατί δεν ξαπλώνω σήμερα, αφού το κάνουμε τόσο προσωπικό. Ξαπλώσω την επόμενη φορά. Διβάν. Στην καρέκλα, ναι. Την επόμενη φορά θα το χρειαστούμε. Διβάν. Άρα λοιπόν, παίρνουμε βαθιά ανάσα και βλέπουμε έτσι πολύ γρήγορα να πούμε πώς θα το ξορκίσουμε και πόσο πρέπει να ανησυχήσουμε και από ποιο σημείο και έπειτα θα πρέπει να ανησυχούμε. Ανάλογα με το αν τα συμπτώματα επιμένουν σε βάθος χρόνου, εάν τα συμπτώματα αυτά μεταλλάσσονται στην υφή τους, δηλαδή από μια απλή μελαγχολία αρχίζω και έχω έντονες ιδέες αυτοκτονικότητας, αναξιότητας, ότι δεν αξίζω τίποτα, είμαι ένα μηδέν, ότι δεν υπάρχει λόγος να ζω, έντονη ανιδονία, την ομανιδονία, έχοντας να μην θέλω να κάνω τίποτα, να μην με ευχαριστεί τίποτα. Και αυτό παρακολλεί την καθημερινή μου λειτουργικότητα. Δεν με σηκώνω με το κρεβάτι και δεν πάω στη δουλειά μου για αυτό το λόγο. Δανείζομαι. Την καθημερινή μου λειτουργικότητα και την αυτονομία μου, και αυτό τραβάει, να το πούμε έτσι απλά, σε βάθος χρόνου. Τότε αυτό είναι πολύ σοβαρό και πρέπει άμεσα να κινηθούμε και να δούμε τον ειδικό. Μάλιστα. Τι να σου πω, να σου πω πολλά πολλά ευχαριστώ, γιατί νομίζω ότι σήμερα μέσα από αυτήν την σύντομη κουβέντα έχεις βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Θα πρέπει να μην μας τρομάζει η μελαγχολία. Θα πρέπει λίγο να το δούμε ότι οκ, δεν τρέχει και τίποτα. Συμβαίνει όχι μόνο σε μένα, συμβαίνει και σε πάρα πολύ κόσμο. Επίσης, καλά θα κάνουμε να βάλουμε στο μυαλό μας ότι τίποτα δεν πρέπει τις γιορτές. Πολύ σωστά. Είναι ό,τι θέλουμε και ό,τι μας ευχαριστεί, πολύ ακόμα σωστά. Και αν πάμε κόντρα σε αυτούς που αγαπάμε. Δεν πειράζει, αυτοί που μας αγαπούν πραγματικά θα μας καταλάβουν. Έτσι σωστά. Δεν είναι. Πολύ σωστά. Θέλω πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω που είσαι εδώ. Ευχαριστώ. Ούτε σε εσένα θα ευχηθώ καλή χρονιά, γιατί θα τα πούμε τη Δευτέρα, στη μάζοξη των
συνεργατών και θα περάσουμε και πάρα πολύ ωραία. Καλό υπόλοιπο στη μέρα σου και στην εβδομάδα σου. Ευχαριστώ πολύ. Και καλή ξεκούραση. Σε ευχαριστώ. Τώρα που μπορείς. Θα πάω σε διαφημίσεις, θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο, γιατί έχουμε πρεμιέρα στο Mega Place, γιατί έχουμε και δώρα. Τι λέγαμε πριν, ότι αυτό το πρέπει, αυτός ο καταναλωτισμός, εμείς δεν θα σας βάλουμε στη διαδικασία αυτή, εμείς θα σας τα χαρίσουμε τα δώρα, για να μην ψωνίσετε, γιατί δεν πρέπει να ψωνίσετε. Όταν έχουμε την αρμονία στην πόλη και σε αυτή την εκπομπή, τότε τα δώρα μας έρχονται έτσι. Πάμε.